Ξεκινάμε την νέα χρονιά με μια μεγάλη γιορτή για την καινοτομία. Ο βασικός μας στόχος είναι να αναδείξουμε τι σημαίνει καινοτομία στην Ελλάδα, ποιος είναι ο ρόλος των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων σε αυτό, ποιος είναι ο ρόλος φορέων και επιχειρήσεων, και για να τα δείξουμε όλα αυτά καλέσαμε 150 ομιλητές σε 20 πάνελ, πάρα πολλές ώρες συζήτησης, πολλά workshop, για να αναδείξουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες φέτος για την καινοτομία στη χώρα μας και κυρίως για να φέρουμε όλον αυτόν τον κόσμο μαζί, για να ξεκινήσουν, να γνωριστούν και να συνεργαστούν καλύτερα. Ποιος είναι λοιπόν, τι σημαίνει καινοτομία στην Ελλάδα και πώς έχει διαμορφωθεί? Καινοτομία για μένα είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την ελληνική οικονομία, γιατί πρέπει να ξυπνήσουμε τους ερευνητές και τα πανεπιστήμια μας, να καταφέρουμε να γίνει μεταφορά στις τεχνολογίες, να δημιουργηθούν προϊόντα τα οποία θα πουληθούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να προσελκύσουμε κεφάλαια και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να βοηθήσουμε έτσι και την οικονομία και τη χώρα μας. Και αυτός είναι ο στόχος της Εθνικής Τράπεζας. Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα? Πριν από ένα χρόνο πωλήθηκε μια εταιρεία σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική, να την πούμε κιόλας, είναι η εταιρεία Augmenta. Τι κάνει η Augmenta? Πιάνει ένα τρακτέρ, του βάζει πάνω κάμερες, έξυπνες κάμερες, και μελετά τα επίπεδα χλωροφύλης, τη λίπανση ενός χωραφιού και δίνει συστάσεις. Πρέπει να πατήσουμε παραπάνω, πρέπει να λιπάνουμε παραπάνω, όλα αυτά. Αυτό το ξεκινήσανε 2 νέα παιδιά από το Βόλο και καταφέραν 6 χρόνια μετά να πουληθούν σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική, άρα φέρανε κεφάλαια από το εξωτερικό, δημιουργήσαν θέσεις εργασίας και κάναν καλό στην οικονομία και στη χώρα μας. Εμείς στηρίξαμε αυτή την εταιρεία χρηματοδοτώντας την μέσα από τη συμμετοχή μας σε ένα από τα φαντ, από τα ελληνικά φαντ. Άρα για να το πούμε απλά, ζητάτε ιδέες και λέτε θα σας στηρίξουμε. Ζητάμε όριμες, καινοτόμες ιδέες, οι οποίες μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο του επιχειρήν στην Ελλάδα και μπορούν να ωφελήσουν όλους μας. Οι φοιτητές δείχνουν ενδιαφέρον για όλα αυτά. Αυτό που είναι πολύ συγκινητικό είναι το ενδιαφέρον των φοιτητών τα τελευταία χρόνια. Τα αμφιθέατρα σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην Πάτρα, στο Ηράκλειο και στη Θεσσαλονίκη, τα αμφιθέατρα είναι γεμάτα από φοιτητές.